Κυρίες και κύριοι, στις τραγικές ιστορίες πίσω από τον κορονοϊό θα πάμε. Ένας ιερέας 49 ετών από το Λουτράκι έχασε τη μάχη και αυτός με τον κορονοϊό, αφήνοντας μάλιστα πίσω του 3 παιδιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που θα μας πει ο Μίλτος Σακελάρης, φοβόταν να εμβολιαστεί. Μίλτο. Καλό μεσημέρι, Εύα. Ακριβώς έτσι ήταν. Φοβόταν να εμβολιαστεί. Φαίνεται πως ήταν αρνητής και του εμβολίου. Επρόκειτο για μια προσωπική του άποψη, την οποία φαίνεται πως δεν εξέφραζε αρκετά συχνά. Την γνώριζαν μόνο κοντινά του πρόσωπα. Δυστυχώς ο ιερέας άφησε πίσω του 3 παιδιά, όπως επίσης και την σύζυγό του. Άφησε την τελευταία του πνοή στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Κορίνθου. Πριν από λίγες ώρες, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην περιοχή του Καλαμαγιού, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, εκεί που θα βρεθούμε και σε λίγο. Πραγματικά οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Όλοι μιλούν για έναν εξαιρετικό ιερέα, ο οποίος ωστόσο είχε τις συγκεκριμένες απόψεις, δηλαδή αρνούταν να εμβολιαστεί, δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Άγνωστο παραμένει τουλάχιστον για την ώρα αν έχουν κολλήσει τα παιδιά του και η σύζυγός του, όπως επίσης και αν έχουν εμβολιαστεί, Εύα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο Σακελάρη.